Έτοιμη και σε θέση να συνδράμει αποφασιστικά στην δυναμική ανάκαμψη τη κυπριακή οικονομία και των πελατών τη, δηλώνει η Τράπεζα Κύπρου, παρά τι ζημιέ 26 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2020. Στην ανακοίνωση για τα οικονομικά αποτελέσματα, σημειώνεται παράλληλα πω η κρίση του κορονοϊού αναμένεται να έχει αρνητικέ επιδράσει στα συνολικά αποτελέσματα του έτου. Στον αντίποδα, επισημαίνεται ισχυρή ρευστότητα που διαθέτει το συγκρότημα πέραν των 16 δισεκατομμυρίων. Ευρώ και την πλεονάζουσα ρευστότητα να ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και σε υψηλά επίπεδα και η κεφαλαιακή επάρκεια στο 17,7%. Στα οικονομικά αποτελέσματα γίνεται επίση εκτενή αναφορά στην κρίση του κορονοϊού και τι επιπτώσει του στην παγκόσμια και την κυπριακή οικονομία. Με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Πανίκο Νικολάου να στέλνει ταυτόχρονα αισιόδοξο μήνυμα πω με την ισχυρή ρευστότητα και την πολύ καλή κεφαλαιακή επάρκεια, η Τράπεζα Κύπρου είναι σε θέση να στηρίξει του πελάτε τη και να συνδράμει στη δυναμική ανάκαψη τη κυπριακή οικονομία. Η στρατηγική μα παραμένει ξεκάθαρη. Συνεχίζουμε τι προσπάθειέ μα για ενίσχυση του ισολογισμού, βελτίωση τη ποιότητα του χαρτοφυλακίου, καθώ και βελτίωση τη αποδοτικότητα των εργασιών μα, μέσω μείωση του κόστου υποβοηθούμενη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το συγκρότημα βρίσκεται σε καλή θέση, με καλή κεφαλαιακή βάση και ισχυρή ρευστότητα, έτοιμο να στηρίξει αυτή την ανάκαψη και την κυπριακή οικονομία. Μιλώντα αργότερα, κατά τη διάρκεια τη ετήσια Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε εμέσω πλησαφώς και στο πολυσυζητημένο θέμα των κρατικών εγγύσεων για την παροχή ρευστότητα σε επιχειρήσει και νοικοκυριά. Εργαζόμαστε σκληρά για να παρέχουμε στου πελάτε και την κοινότητά μα την υποστήριξη που χρειάζονται κατά τη διάρκεια τη πανδημία του COVID-19. Αυτό περιλαμβάνει στενή συνεργασία με την κυβέρνηση για να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα στήριξη φτάνουν στην πραγματική οικονομία γρήγορα και αποτελεσματικά. Στην ικανότητα τη Τράπεζα Κύπρου να διαχειριστεί οποιασδήποτε ακραίε καταστάσει, στάθηκε και ο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Τάκη Αράπογλου, ο οποίο αναφέρθηκε παράλληλα και στο όραμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η προτεραιότητά μα είναι να δημιουργήσουμε μια παγκοσμίου κλάση και υψηλών προδιαγραφών τράπεζα, ελεύθερη από προβλήματα του παρελθόντο και η οποία από εδώ και μπρο να μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά του καλού μα πελάτε και μέσω αυτών την κυπριακή οικονομία.